Στη δίνη της κακοκαιρίας και πάλι, οι γούρνες του Δήμου Χερσονήσου και αρκετές περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Φέτος είναι η τρίτη φορά που πλημμυρίζαμε. Τα σπίτια μας είναι, άμα ελάτε να πάμε μέσα να δείτε, πλημμύρα. Και βγάζαμε όλη νύχτα με τα μαντέρια νερά. Εδώ αρχινάνε τα σπίτια κάνουν καθίζηση. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Τι ώρα ξεκινήσει το κακό? 10 η ώρα το βράδυ. Γιατί έχουμε και τα νερά και τα ελλείμματα. Έχω φοβηθεί. Έχουν σπάσει πλακάκια, έτσι είναι. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ ο δρόμος από τους Αποστόλους προς Καστέλη έκλεισε και τα οχήματα, καθώς ανέβηκε επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Στην περιοχή βρέθηκε από νωρίς το πρωί ο Νίκος Ριγονάκης. Έχουμε ως αποτέλεσμα στην ευρύτερη περιοχή να παρουσιάζονται πλημμυρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με λεγόμενα των κατοίκων της περιοχής, κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε περίπου στα 150 χιλιοστά νερού. Στο Σκλαβεροχώρι η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι είναι εδώ στο Καστέλι. Είμαστε στον Αρχάγγελο. Όπως βλέπετε, ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Πρέπει να σπάσει από την κορφή όλο αυτό που είναι τσιμεντωμένο και είναι τόσο νευουλωμένο. Δεν ξεβουλώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεβουλώσει αυτό από τις λάσπες. Να σπάσει, να βαθύνει, να γίνουν σκάρες. Όλο με σκάρες. Όλο με σκάρες. Να παίρνει τον νόημα τελειώνει υπόθεση. Αυτό είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εδώ στον Αρχάγγελο έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Έχει πλημμυρίσει ένα εδώ δίπλα. Με το που αναλάβαμε λοιπόν, φτιάξαμε αυτό. Δούλεψε. Τώρα με την πολλή βροχή δεν δουλεύει. Θα το ξαναδούμε. Θα το ξαναδούμε. Κανονικά θα φέρουμε πάλι τους μηχανικούς εδώ να κάνουμε μια νέα μελέτη. Κάναμε εδώ ένα έργο, αλλά δυστυχώς τα νερά ήταν πάρα πολλά και δεν μπορέσαμε να τα κρατήσουμε. Σπίτια στο Καστέλι, στον Αρχάγγελο και στο Σκλαβεροχώρι πλημμυρίσαν από τη σφοδρή κακοκαιρία, με συνεργεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας να προχωρούν σε αντλήσεις υδάτων. Πώς δεν βαφτίστηκαν? Το πρωί ήταν πάρα πολύ νερό και τώρα έχουν κάτι μπολντόζες εκεί και κρατάνε τα νερά και πάνε από την άλλη μεριά. Φοβάμαι, τώρα πάω σε απτινά να τα ταΐσω και δεν μπορώ να πάω. Όλα τα βαγκάκια αυτά, τα κεντρικά, είναι φραμμένα. Στον κορεσμό του εδάφους από τις τεράστιες ποσότητες νερού αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ξεφράξουμε τις Ιωάννες. Ήμουνα την Τετάρτη εκεί, δεν μπορέσαμε με μικρό τσαπάκι, θέλει, επειδή είναι μεγάλο ο χώρος, είναι τεράστιος, θέλει μια μεγάλη τσάπα. Από την άλλη μεριά έχουν κορεστεί τα εδάφη, δεν μπορούν πια να απορροφήσουν νερό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μανώλης Φραγκάκης και στη μελέτη που θα εκπονηθεί για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής πέριξ του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Ετοιμάζεται μια μελέτη η οποία θα γίνει πέριξ του αεροδρομίου για αντιπλημμυρική μελέτη. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο και θα γίνει. Και θα χρηματοδοτηθεί και η μελέτη και η εκτέλεση των έργων. Και στις Γούρνες, ο ποταμός φούσκωσε επικίνδυνα γύρω στις 6 το πρωί, με κάτοικο της περιοχής να περιγράφει τις εφιαλτικές εικόνες. 5 η ώρα σηκωθήκαμε γιατί ακούγαμε σαν την κουτσουνάρα του γείτονα που χτυπούσε. Και λέω τι είναι αυτό, σηκώναμε πάνω, ενώ νωρίς, ξέρω εγώ τώρα που κοιμηθήκαμε κατά τις 12, ο ποταμός δεν είχε ούτε σταγόνα νερό. 5 η ώρα που σηκωθήκαμε παιδιά, 5:30 μέχρι να σηκωθώ να ντυθώ να δούμε τι γίνεται, ο ποταμός ήταν πάνω από τη μέση. Σε 10 λεπτά μόλις που προλάβαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο να φύγουμε, ήρθε και ξεχύλισε. Είναι 1,5 μέτρο και σε πολλά σημεία πολύ περισσότερο από 1,5 μέτρο. Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, όπως στην Επισκοπή και στο ύψος της Κεράς, με τους αρμόδιους να εφιστούν την προσοχή των οδηγών.